τουριστική χρονιά για το νησί γενικότερα και επιτοπλίσουν όσον αφορά την κρουαζιέρα, ήταν μια χαμένη χρονιά. Όπως ήταν και η περσινή και οι προηγούμενες όλες, ήρθε και συμπλήρωσε στην όλη ιστορία και στο τουριστικό κομμάτι του νησιού η πανδημία που ήταν το τελείωμα του τουρισμού γενικότερα. Ωστόσο, υπήρχαν κάποιες προσεγγίσεις, όπως είπατε και εσείς αναφέρατε, Νοέμβριο και Οκτώβριο, οι οποίες ήταν καθαρά τυχερές. Με την έννοια ότι επειδή η Ιταλία σαν προορισμό, σαν λιμάνι προσέγγισης στο όλο πρόγραμμα της κρουαζιέρας, δεν απαγόρευσε την προσέγγιση σε τουρκικά λιμάνια. Έτσι λοιπόν τα τουριστικά λιμάνια, τα οποία όπως γνωρίζετε για την Ελλάδα είναι η Σαντορίνη, η Μύκονος, και όπως είχαν πει και συνεργάτες μας και φίλοι και άνθρωποι του τουρισμού γενικότερα στην κρουαζιέρα, πάνω στην κρουαζιέρα, ότι δεν νοείται κρουαζιέρα αν δεν υπάρχει λιμάνι, αν δεν υπάρχει Σαντορίνη. Αυτονόητο λοιπόν αυτά τα νησιά γενικότερα είναι τα νούμερο ένα στις προσεγγίσεις τους, και από εκεί και πέρα, επειδή έπρεπε να κινηθούν στο Αιγαίο μέσα και για να γεμίσουν οι μέρες τους, προσθεθήκαμε εμείς. Με το ρίσκο φυσικά το ότι δεν έχουμε ντόκο για να πέσει με ασφάλεια να κάνει πλαγιοδέτηση το πλοίο, και αναγκαστικά τέτοιου είδους πλοία, όπως είδατε, αυτών των κόχ, των μέτρων, και δεν μπαίνουν καν σε λιμάνια, παρακινδυνεύσαμε το θέμα της λάντζας, της υποβίωσης της λάντζας. Ωστόσο, ήμασταν τυχεροί, τουλάχιστον και στις τρεις προσεγγίσεις, το ότι μας έκανε καλό καιρό. Άλλαξε γενικότερα, σας πω, η ψυχολογία. Δεν ήταν τώρα οι προσεγγίσεις, δώσαμε τόσο μεγάλο ντόρο και σε όλα αυτά. Απλώς ήταν είναι η κρουαζιέρα, όπως γνωρίζετε, είναι υψηλού βολαντίου οι άνθρωποι αυτοί. Βγαίνουν στις πόλεις, στην αγορά, οποιαδήποτε αγορά είναι αυτή, είτε τη λένε Μύκονο, τη λένε Σαντορίνη, είτε τη λένε Μυτιλίνη. Πουλήσει ο κόσμος, οπότε στον πουλή τον κόσμο και ένα 30-40% να βγει, θα φανεί. Στα 100 και 200 άτομα δεν φαίνεται. Ενώ τώρα στο προθεσμό πλοίο το Norwegian Getaway, που ήταν 1.720 επιβάτες σύν το πλήρωμα, και να σκεφτείτε το πλήρωμα το απαγορεύεται να βγει λόγω του κορονοϊού. Αν βγαίνανε και τα πληρώματα, θα ήταν πολύ περισσότερος ο κόσμος. Είχαν από επιβιβαστεί μαζί με την 400 για την εκδρομή και γύρω στους 850-900 ελεύθεροι. Δηλαδή πιάσαμε γύρω στους 1.300-1.400 επιβάτες, 1.700. Για τα στοιχεία σε ό,τι αφορά το 2022, για την επόμενη χρονιά, παρόλο που όλες οι εταιρείες κρουαζιεροπλοίων βγάζουν πρόγραμμα για το, έχουν βγάλει ήδη για το 2022, πάμε 2023-2024, ωστόσο δεν έχουν γεμίσει τις μπροσούρες τους με όλα τα δρομολόγια. Αναφέρουν φυσικά ημερομηνίες, πλοία και πόλεις, νησιά που θα προσεγγίσουν, ωστόσο είναι επιφυλακτική για αυτή σε ό,τι αφορά το θέμα του κορονοϊού. Εμείς για το νησί τώρα αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής τα mail και τα μηνύματα που έχω πάρει από τα γραφεία, από τα κεντρικά, είναι γύρω στις 7 με 8 προσεγγίσεις. Φαίνονται να είναι. Ωστόσο όμως δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα προσθεθούν. Όταν πάνε όλα καλά, κυνηγάμε και στοχεύουμε περισσότερο στο κομμάτι, στο να μπορέσουμε να φέρουμε μικρά κρουαζιερόπλια, μικρά, όταν λέμε μικρά, ή mega yacht, της τάξης των 150-200-250 επιβατών, όπου όπως γνωρίζετε αυτά είναι μικρά, είναι του μήκους τέλος πάντων μέχρι 140-150 μέτρα, και αυτά μπορούν να πέσουν, να κάνουν πλαγιοδέτηση στο εσωτερικό λιμάνα μας, που είναι περισσότερη ασφάλεια. Εντάξει, δεν μιλάμε για καλοκαίρι, αλλά ωστόσο, όπως γνωρίζετε, μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο και από τον Σεπτέμβριο και μετά, ειδικά το τέλος της σεζόν, τα μελτέμια και η θάλασσα, η δικιά μας εδώ στο Αιγαίο, είναι δύσκολη. Έχουμε τονίσει ότι για να μπορέσει να προσεγγίσει ένα πλοίο, οποιοδήποτε πλοίο είναι αυτό, επιβατικό με επιβάτες, χρειάζεται να κάνει πλαγιοδέτηση. Να δέσει στον τόκο δίπλα, ώστε να υπάρχει ασφάλεια περισσότερη και για τους επιβάτες, να είναι επίνεμα δεμένο το πλοίο και να μπορεί να γίνει από η επιβίβαση με ασφάλεια. Στην κρουαζιέρα, όπως γνωρίζετε, το 80-90% των επιβατών είναι ηλικιωμένοι, διότι είναι κρουαζιέρες ακριβές, είναι κρουαζιέρες πολλών ημερών. Τις προτιμούν οι ηλικιωμένοι που δεν θέλουν ταλαιπωρία, διότι η κρουαζιέρα είναι μια περιήγηση η οποία σου δίνει δυνατότητα να κοιμάσαι το βράδυ και το πρωί να επισκέφτεσαι τα μέρη. Και ωστόσο οι μεγάλες ηλικίες αυτές θέλουν προσοχή και τα θέμα ασφάλειας το έχουν και το περιέχουν στα συμβόλαιά τους όλες οι εταιρείες, και είναι κάτι το οποίο είναι το νούμερο ένα που να πούμε, διότι αν συμβεί ένα τύχημα καταλαβαίνετε τι αποζημιώσεις και τι προβλήματα μπορεί να προσεχθούν μετά στην εταιρεία. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε και λέμε ότι θέλουμε ένα ντόκο σοβαρό, όχι ένα ντόκο 100-150 μέτρα, πρέπει να έχει ντόκο τουλάχιστον 300 μέτρα, να μπορεί να πέσει ένα μεγάλο πλοίο,
διότι δεν είναι μόνο το μήκος του να είναι ακριβώς με το κρυπίδωμα, διότι όπως καταλαβαίνει έχει κάμπους στην πλώρη και στην πρίμη, θέλει περισσότερα μέτρα. Γι' αυτό λέμε ότι ένας ντόκος 300 μέτρων θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στο κομμάτι το ότι το νησί μας είναι πέρασμα Τουρκίας, ενώνει την Τουρκία, την Κωνσταντινούπολη με την υπόλοιπη Μεσόγειο και τα νησιά, βοηθάει στο να γίνει μια στάση, μια ημερήσια παραμονή, ας το πούμε, και τώρα που ανήκει η Τουρκία όσον αφορά το λιμάνι της, την επισκευμότητα και όλες τις προοπτικές που έχει σαν λιμένας, home port και αυτή, θα μπορέσουμε να πάρουμε πολλές προσεγγίσεις. Να γιατρούς προσεγγίσεις, επειδή είμαστε πάνω στη ρότα του δρομολογίου της κουραζιέρας. Brand name σίγουρα χρειάζεται το νησί και το ζητάνε όλοι γενικότερα το τουριστικό κομμάτι, όχι μόνο για την κουραζιέρα. Ωστόσο όμως η ναυτιλιακή εταιρεία, η εκτοπλοϊκή εταιρεία, για να στείλει, να προσεγγίσει ένα πλοίο, ζητάει από εμάς, από τους πράκτορες, από τα Υπουργεία Εμπορικής Ναυτιλίας γενικότερα, τι κρυπηδώματα, τι βυθίσματα υπάρχουν για να προσεγγίσει το πλοίο. Δηλαδή το να γίνει γνωστό το νησί μας, τι, να γίνει Σαντορίνη, θα μου πείτε Σαντορίνη δεν έχει ντόκο να πες δίπλα και Μύκονος το ίδιο. Ναι, ωστόσο όμως η Σαντορίνη αφού φτάσαν σε ένα σημείο πριν πολλά χρόνια, το στήσαν όλο αυτό το κομμάτι και φτάσαν το να έχουν 500 και 600 και 1000 προσεγγίσεις, κάνουν απολογικούς σταθμούς, δηλαδή δεν κάνουν χρήση ούτε τα πλοία εκεί τις λάντζες τους. Υπάρχει πλογικό σταθμός, υπάρχουν εταιρεία ιδιωτική, ανώνυμη εταιρεία που έχουν κάνει Σαντορινή εκεί. Έχουν φέρει τρομερές μεγάλες λάντζες, τις έχουν κατασκευάσει σε ιταλικά ναυπηγεία. Σίγουρα όμως για να φτάσουν και εκεί οι άνθρωποι να το κάνουν αυτό, είχαν φτάσει το νησί να έχει 500 και 600 προσεγγίσεις. Γιατί ήταν μια μεγάλη επένδυση. Πώς θα κάνεις εδώ τώρα αυτή την επένδυση, τη στιγμή που δεν έχεις προσεγγίσεις, πώς θα κάνεις απόσβεση, όλα είναι μια επιχείρηση. Πιστεύω λοιπόν το να γίνει ένας ντόκος. Είδατε τώρα στο Σίγκρι έγινε λιμάνι. Έγινε ένας ντόκος, ένα λιμάνι που είχε προοπτική κανονικά. Για μένα ένα λιμάνι όταν γίνεται έχει προοπτική για 30-40 χρόνια, δεν έχει για 5 και για 10. Εντάξει. Γίναν κάποιες διορθώσεις, γίνονται τώρα ήδη, γιατί κατέβηκαν οι πλοίαρχοι από την εκτοπλοεία και αναφέραν κάποια πράγματα. Η παρατήρηση δική μου είναι ότι θα μπορούσε να μην, εφόσον είναι ένα λιμάνι που έχει προοπτική για 40 και 50 χρόνια μπροστά, μπορούσε να γίνει λίγο μεγαλύτερο. Δηλαδή έγινε 140-135 μέτρα. Σήμερα ημέρα, κανένα πλοίο, έστω και επιβατικό, δεν είναι τόσο μικρό. Όλα είναι τη τάξη του 140-150 και πάνω. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ας το δουν στην πορεία άλλοι αυτοί που το έφτιαξαν το έργο. Έγινε όμως μια μεγάλη επένδυση, έτσι. Κάτι αντίστοιχο, εγώ δεν ζητώ, ούτε θέλω να γίνει κάτι τρομερό στη Μυτιλήνη, για τη Μυτιλήνη. Ένας ντόκος μπορούσε να γίνει και εξωτερικά το λιμοβραχινό μας, να γίνει 300 μέτρα. Σίγουρα είναι, έχει δαπάνη, διότι έχει βυθίσματα, θέλει βυθίσματα πολλά. Τα τσιμέντα, τα μπετά, όλα αυτά που θα πέσουν εκεί είναι γύρω στα 10 με 11 μέτρα θέλει βυθίσμα για να μπορέσει να προσεγγίσει και πλοίο της τάξης των τόσων μέτρων, 300 μέτρων. Ωστόσο όμως φύγαμε και πήγαμε πριν χρόνια master plan και όπως γνωρίζετε και κάτι προγράμματα και κάτι σχέδια τα οποία δεν ξέρω αν θα προλάβουν και τα εγγόνια τα δικά μου να τα δουν αυτά. Από εκεί και πέρα πιέζουμε. Θέλουμε να γίνει ένας ντόκος, γιατί όταν έχουμε ένα ντόκο, σας επαναλαμβάνω, το οποίο δημιουργεί ασφάλεια στο πλοίο, θα μπορέσουν να προσεγγίσουν πολλά πλοία εξωτερικού και εμπορικά. Έτσι. Να κουβεντιάσουμε για το κομμάτι το εμπορικό. Σας λέω πάλι ότι πέρα από το κομμάτι της κουραζιέρας, το νησί μας είναι πάνω στη ρότα. Από τη Μαύρη Θάλασσα, ξέρετε τι πλοία περνάνε καθημερινά, τάνκερ, black carrier, κοντενεράδικα, για να κατεβούν για τη Μεσόγειο. Μπορούσε να γίνει ένα σταθμό εδώ ανεφοδιασμού, λιπαντικών, τροφοδοσίας, όταν ξέρω ότι το πλοίο θα πέσει δίπλα. Δεν σημαίνει ότι ο ένας ντόκος θα χρησιμεύσει και θα είναι αποκλειστικά και μόνο για την κουραζιέρα. Θα είναι και για το πουστάλι, θα είναι και για το πλοίο της γραμμής, θα είναι και για το φορτηγό πλοίο. Τα μηνύματα για το 22, στο μηδενικό, στο απατώματα που ήμασταν, να σας το πω έτσι πιο απλά, δείχνουν να είναι κάπως καλύτερα. Ξεκινάμε δηλαδή από το 0 και ανεβαίνουμε. Γενικότερα για το νησί, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν κάποια συμβόλαια, έχουν ζητήσει κάποιες εταιρείες charter, ειδικά από Αγγλία, κάποιες πτήσεις, οι οποίες είχαμε να τις δούμε πάνω από 6-7 χρόνια, να μην σου πω 10, μετά την ιστορία που ήταν με το ασθενευτικό και με το COVID τώρα. Ο τουρισμός έχει μηδενιστεί. Όχι μόνο για το νησί μας, γενικότερα έχει μηδενιστεί. Και έχει μηδενιστεί και η προσφορά και η ζήτηση λόγω του κορονοϊού, όπως γνωρίζετε εδώ το έχει 2-3 χρόνια. Για να ξαναφτάσουμε πάλι στα 30 και 40, 35
τσάρτερ την εβδομάδα ή μακάρι και ξέρετε, γιατί τώρα μια και κουβεντιάζουμε για την κρουαζιέρα, το 9, το 10, το 11 που είχαμε 90 και 100 προσεγγίσεις, θα πιστεύω ότι θα αργήσουμε. Θα αργήσουμε δηλαδή, πιστεύω ότι θέλει μια πενταετία για να ξαναφτάσει το νησί, τουλάχιστον με νορμάλ και κανονικές συνθήκες. Και ο θρησκευτικός τουρισμός έκανε κοιλιά. Πιστεύω ότι περισσότερο ο Μανταμάδος κρατάει πιο πολύ ιστορικό τουρισμό. Προσπαθούμε και παλεύουμε στα προγράμματά μας να βάλουμε προσκυνήματα και παραδοσιακά χωριά που αξίζει και έχει το νησί. Βλέπετε, εγώ σε όλες τις δικές μου κρουαζιέρες δεν θα λείψει να βάλω την Αγιά Σου. Διότι το πλεονέκτημα με την Αγιά Σου, για να μην θίξουμε άλλα χωριά ότι δεν αξίζουν, το πλεονέκτημα με τον δρόμο τώρα το καινούριο είναι ακριβώς 35 λεπτά. Ένα κρουαζιερόπλιο το οποίο θα έχει όρια παραμονή και θα βγάλει μια εκδρομή half day μισή μέρα, η οποία είναι γύρω στις 3,5 maximum 4 ώρες, το να επισκεφθεί τουλάχιστον δύο με τρία πράγματα. Αποφεύγω να δίνω στα προγράμματά μας πολλά αρχαιολογικά, διότι όπως γνωρίζετε, τα περισσότερα νησιά, τα περισσότερα μέρη στην Ελλάδα που επισκέπτονται μια κρουαζιέρα έχει κάστρα, έχει μουσεία. Προσπαθώ να τονίσω, γιατί αυτό τους αρέσει κιόλας, αυτό μου είπαν και οι εταιρείες, το γραφικό, το παραδοσιακό, το τοπικό. Μια και αναφέραμε την Αγιά Σου, βάζω την Αγιά Σου διότι είναι ένας προορισμός κοντινός, είναι ένας προορισμός που ξεφεύγει τελείως το παραδοσιακό, έχετε το θέμα καθαρά του Βουνίσιο, φεχάνει το νησιώτικο, το οποίο το θέλω να το δουν οι πυρηγητές. Είδατε και προχθές πάλι επανέρχομαι στο Κρεζόπιο το μεγάλο, που είχαμε την Αγιά Σου και ανεβάσαμε 10 λεωφορεία, με τη μεγάλη βροχή, γιατί σου έπιασε πολύ βροχή εκεί στην Αγιά Σου, είχα να κάνει και εξυναγή και οδηγοί που μου αναφέραν, ότι δεν έμεινε κανείς μέσα στο λεωφορείο. Το αδιάβροχο και όλοι τραβούσαν μπροστά. Δεν έμεινε κανείς μέσα να πει δεν θα βγω ή δεν θα προχωρήσω να ανεβώ στο χωριό. Που έχει και περπάτημα το χωριό, όπως γνωρίζετε, μέχρι να φτάσει στην εκκλησία, στην πλατεία πάνω. Η Αγιά Σου, πιστεύω, επειδή αναφέρθηκα στην Αγιά Σου, μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει η Τσαγκαράδα το Πήλιο. Το δικό μας. Στο κομμάτι όταν αφορά το μόλυβο. Έγινε προσπάθεια, έγινε η πύλη εισόδου στην πέτρα, γιατί αναγκαστικά δεν μπορούσε να γίνει στο μόλυβο με την έννοια τη χωροθέτηση. Δουλεύει εποχιακό, δηλαδή δουλεύει Μάιο-Σεπτέμβριο, γιατί όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται υπηρεσίες εκεί. Πλησόδο, είναι τελωνία, είναι ελέγχη διαβατήριων, λιμεναρχία, όλα αυτά. Είχαμε κάποιες προσεγγίσεις, φυσικά οι προσεγγίσεις, δεν θέλω να παρεξηγηθώ πάλι, ότι των πλοίων, των μικρών πλοίων, των γιότ, μέγα γιότ, ζητούσαν το μόλυβο. Αναγκαστικά πρέπει να πάμε στην πέτρα, να κάνουμε ελεύθερη κοινωνία και να μεταβούμε στο μόλυβο. Ήταν όμως ένα κοντινό λιμάνι και ήταν μια λύση. Εκεί στοχεύουμε λοιπόν τώρα, όχι σε μεγάλα κουραζιερόπλια, σε μεγάλα πλοία, στοχεύουμε στις τάξεις των 150-200 επιβατών, να ξαναβρούμε πάλι τις παλιές μας προσεγγίσεις που είχαμε εκεί, γιατί στο μόλυβο, να σκεφτείτε, για το 9-10-11 είχαμε γύρω στις 20-25 προσεγγίσεις. Τώρα για την καινούργια πύλη εισόδου στο Πλωμάρι, ειλικρινά και εγώ είμαι ευχαριστημένος στο ότι γίνεται και άλλη πύλη. Γιατί? Πιο πολύ για το όσον αφορά τον καιρό. Διότι αυτή τη στιγμή, εγώ, αυτή τη στιγμή που θα ανοίξει και θα λειτουργήσει η πύλη στο Πλωμάρι, ήδη έχουν ενημερώσει εταιρείες ότι για τα πλοία τα μεγάλα που θα έχουμε επαγγείρα και θα έχει πρόβλημα ο αέρας και θα μας πιάνει ο βοριάς εδώ όπως πιάνει το λιμάνι το δικό μας, μπορούμε να κατέβουμε από το Πλωμάρι μεριά που θα είναι επίνεμο. Όταν έχουμε βοριά εμείς, το Πλωμάρι είναι επίνεμο. Και από τη στιγμή που έχουμε και υπηρεσίες πύλη εισόδου, τελωνείο υπήρχε έτσι κι αλλιώς, διαβατήρια και τμήμα ελέγχου διαβατηρίων, θα μπορέσουν να κάνουν αποεπιβίβαση εκεί. Δηλαδή είναι μια λύση δεύτερη στην περίπτωση που έχουμε κάποιο πρόβλημα καιρικό στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Γιατί πιστεύω και το Πλωμάρι αξίζει με την έννοια επισκεψιμότητας, ότι έχει κοντά στο να μπορέσουμε να βγάλουμε μια μισή μέρα εκδρομή όταν κάνουμε προσέγγιση εκεί. Μιλάμε τώρα πάλι για την κρουαζιέρα. Μπορούμε να βάλουμε δύο ποντοπίες εκεί πέρα επισκέψιμες, που είναι πολύ ωραίες γιατί έχει και ωραίες παρουσιάσεις και οι δύο ποντοπίες, και του Αρβανίτη και του Βαρβαγιάννη. Και συγχρόνως θα πάμε και μέχρι Βρανά, που είναι κοντά, γιατί αξίζει και αυτό σαν παλιό λετριβείο, το έχει φτιάξει πολύ ωραία ο κ. Σιφουνάκης εκεί. Οργάνωση θέλει για να δει αποτελέσματα για κάθε πύλη, έτσι, σωστά. Το μεταναστευτικό, εντάξει, είναι μια μελανή ιστορία γενικότερα για το νησί. Το μεταναστευτικό στο κομμάτι του τουρισμού και του νησί το πήγε πίσω. Γίναμε η Λαμπεντούζα της Ελλάδος. Δεν ξέρω δηλαδή ειλικρινά, ακόμη και για τις επισκέψεις αυτές που γίνονται, μεγάλων. Είτε είναι Πάπας, είτε είναι ο βασιλιάς της Ολλανδίας που περιμένουμε 15 του μήνα, 5 περιμένουμε τον Πάπα. Δηλαδή δεν ξέρω αν η οντότητα αυτή που δίνουν είναι για καλό ή για κακό. Πιστεύω ότι μάλλον διαφημιζόμαστε για προσφυγονήσει. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι έχει καλυτερεύσει η κατάσταση, ότι
έχει αδειάσει σχεδόν το νησί, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να κλείσει, να φύγει από το νησί ή να σταματήσει. Όσο υπάρχουν σύνορα, υπάρχει θάλασσα και είμαστε σε τόσο κοντινά ναυτικά μίλια, δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Και αυτό είναι που ανησυχεί και τις εταιρείες στον πραγματισμό τους. Αυτό είναι που δεν αφήνει και τον άλλον να έρθει να κάνει μια επένδυση, να έρθει να προγραμματίσει ένα ταξίδι, να προγραμματίσει μια κρουαζιέρα, διότι όλα είναι κρέμονται σε μια κλωστή.